Κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης συνεχίζουν να βρίσκονται οι παρεμβάσεις στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Το Κόντρα έχει εξασφαλίσει κατά αποκλειστικότητα συνέντευξη του αρθρογράφου της Λιμπερασιόν, του Φαμπιέ Περιέ, ο οποίος δέχθηκε τα πειρά της Υπουργού Πολιτισμού Ελίνας Μενδώνη. Ο αρθρογράφος τονίζει στο σταθμό μας ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς του βασίζονται σε δημοσιογραφικά και μόνο κριτήρια και όχι σε προσωπική κρίση. Το τελευταίο διάστημα η Ακρόπολη προκαλεί με αρνητικό πρόσημο το ενδιαφέρον του ξένου τύπου. Το Κόντρα μίλησε με τον αρθρογράφο της γαλλικής εφημερίδας Λιμπερασιόν, Φαμπιέ Περιέ, άρθρο του οποίου με τίτλο «Ακρόπολη τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά» προκάλεσε και την αντίδραση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Quand j'ai reçu le courrier du ministère de la Culture suite à mon enquête publiée dans Libération, j'étais étonné. J'avais déjà reçu des attaques sur les réseaux sociaux, mais là c'est un communiqué de presse officiel avec mon nom clairement mentionné dedans. Et mon enquête répond à tous les critères. Elle n'est pas l'expression de mes goûts. Elle est le résultat d'un travail où j'ai interviewé différentes personnes. En réalité, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas présenter un débat, présenter des points de vue différents. Et ce qui m'inquiète, c'est cette tentative de faire taire des journalistes, en réalité. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Μενδώνη με την επιστολή της έκανε λόγο για fake news. Πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αντιπολίτευσης. Το Υπουργείο Πολιτισμού σπέβδει να διορθώσει δημοσιεύματα του ξένου τύπου, τα οποία δεν ακολουθούν τη γραμμή που το ίδιο περνά στα φύλλα προσκύμενα σε αυτό εγχώρια μέσα. Με το ίδιο ακριβώς ύφος που διορθώνει την αξιωματική αντιπολίτευση και τα σωματεία εργαζομένων κάθε φορά που κάποιος σπέβδει να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες του. Στο μεταξύ τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στην Ακρόπολη. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τη συγκεκριμένη φωτογραφία, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα όπου ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να ποζάρει επάνω σε αρχαία μάρμαρα. Ο ίδιος διαψεύδει τις κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να αποφεύγει τα πειρά της κοινής γνώμης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έβγαλα ορισμένες αναμνηστικές φωτογραφίες στους χώρους στους οποίους επιτρέπεται να περπατήσει οποιοδήποτε επισκέπτης της Ακροπόλεως όταν βρεθεί πάνω στον Ιερό Βράχο. Δηλαδή δεν παραβίασα κανέναν από τους χώρους που έχουν τα κορδονάκια και απαγορεύεται να περπατήσεις, να σταθείς, να φωτογραφηθείς ή να κάνεις το οτιδήποτε. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης απέφυγε την τσιμεντόστρωση και προτίμησε ένα αρχαιολογικό μέλος του αρχαιολογικού χώρου. Η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται πια ιδιοκτησία των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ερωτά μάλιστα την Υπουργό Πολιτισμού εάν πρόκειται να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο στον κύριο Βαρβιτσιώτη για τη συγκεκριμένη του πράξη. Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε η Αυγή, θύμα των εργασιών με κομπρεσέρ για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, φαίνεται να έπεσε αρχαίο γλυπτό, με την κυρία Μενδώνη να κάνει λόγο για ψεύδια ισχύς του είδους. Με μελανά χρώματα περιέγραψαν στη Λιμπερασιόν τις παρεμβάσεις στον Ιερό Βράχο η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Δέσποινα Κουτσούμπα και ο επί 44 χρόνια αρχιτέκτονας στα έργα αποκατάστασης του Ιερού Βράχου Τάσος Τανούλας. Το θέμα της Ακρόπολης είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το πόσο δεν ασχολούνται τα ελληνικά ΜΜΕ, τα περισσότερα τουλάχιστον, τη στιγμή που τα διεθνή ΜΜΕ ασχολούνται με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Ακρόπολη τελευταία φαίνεται να απασχολεί τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για πρωτοφανείς λόγους και όχι για την έγκλη ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα και πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και στην Αναστασία Γιάμαλη για το σχόλιο της. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Τελικά υπάρχει φθορά σε γλυπτό στην Ακρόπολη και το παραδέχτηκε η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη και ισχυρίστηκε μάλιστα ότι αυτό δεν έγινε από κομπρεσέρ αλλά από χειρονακτική εργασία με τη χρήση αξίνας και φτιαριού. Την είδηση, όπως είπε νωρίτερα το ρεπορτάζ, έφερε στο φως η Αυγή. Με την Υπουργό να αναγκάζεται με καθυστέρηση να επιβεβαιώσει προφανώς το ρεπορτάζ, χωρίς όμως να απαντά για το μέγεθος της φθοράς, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές και για τα συνεργεία που δραστηριοποιούνται στον Ιερό Βράχο. Για ακόμη μία φορά, λοιπόν, έχουμε μία Υπουργό η οποία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Τα ερωτήματα όμως υπάρχουν και είναι αμήλικτα. Ποιοι κάνουν εργασίες στην Ακρόπολη, ποιος έχει την ευθύνη και αν οι εργάτες είναι ειδικευμένοι ή τελικά είναι ανειδίκευτοι. Η υπουργός, η οποία κάθε τόσο μιλά για fake news, στην αρχή είπε ότι τα κομπρεσέρ είναι fake news και στη συνέχεια παραδέχτηκε μετά το βίντεο και τις φωτογραφίες ότι υπήρχε κομπρεσέρ, απλά δεν έκανε ανασκαφή. Μετά είπε ότι ήταν fake news η φθορά σε γλυπτό. Μετά την αποκάλυψη όμως φωτογραφίας από την Αυγή, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι υπήρχε φθορά, ενώ πριν έλεγε ότι δεν υπάρχει.
Οι εργασίες εν γέννη στην Ακρόπολη, ξεκινώντας από τις διαστρώσεις με τσιμέντο και φτάνοντας στη φθορά, έχουν προκαλέσει όχι απλώς αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και διεθνή κατακραυγή. Και αντί ο Υπουργός να σταματήσει, να πατήσει το pause και να κάνει επιστημονικό διάλογο, επιλέγει να επιτεθεί είτε στην εφημερίδα που έκανε τις αποκαλύψεις, είτε στο Γάλλο δημοσιογράφο, ο οποίος σήκωσε το θέμα για τη Λιμπερασιόν. Εντάξει, αυτά δεν είναι λογικά πράγματα, είναι ενδεικτικά όμως μιας κυβερνητικής κουλτούρας την οποία επιδεικνύει η κυβέρνηση. Είτε πρόκειται για την κυρία Μενδώνη, είτε πρόκειται για έναν υπουργό που θα πατήσει λίγο στο γλυπτό, αρκεί να βγει καλά η φωτογραφία.